Γιατί έχουμε πολύ, πολύ πλούσιο, δυστυχώς, αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε έναν παιδεραστή. Ακριβώς, Φίλιππε. Ένας ακόμη παιδεραστής, ναι, 24 ετών. 24 ετών. Ετών μόλις, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, η υποδιεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βορείου Ελλάδας είχε πληροφορίες από τον αντίστοιχο Αμερικανικό Οργανισμό Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι διακινείται σκληρό πορνογραφικό υλικό με πρωταγωνιστές παιδιά. Πολύ σκληρό υλικό, θα επισημάνουμε, στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Σε συνδυασμό με κάποιες πληροφορίες που είχε η ασφάλεια και με την Αμερικανική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διασταύρωσε τα ηλεκτρονικά ίχνη και ανακάλυψε ότι πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος διέμενε σε προάστερη της Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί έκαναν εισβολή και ολεκτικά παρακολουθούν το σπίτι, εισέβαλαν σπίτι και έπιασαν από αυτοφόρο τον 24χρονο, ο οποίος κατήχε πολύ σκληρό πορνογραφικό υλικό που λύγησε εισαγωγικά ακόμη και τους έμπειρους αξιωματικούς του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι μια μάστιγα πορνογραφία μέσω διαδικτύου που δυστυχώς αποκτά κάθε μέρα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η αστυνομία κάνει ότι είναι εφικτό από την πλευρά της, αλλά πρέπει να προσέχουν και παράλληλα οι γονείς, γιατί αυτοί πλησιάζουν και παιδιά, όπως μας είπαν, το ηλεκτρονικό έγκλημα μέσω Facebook, οι παιδεραστές. Δεν μένουν μόνο στην κατοχή πορνογραφικού υλικού και στο διαμοιρασμό, αλλά προσπαθούν μέσω Facebook να παρασύρουν και μικρά παιδάκια. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Ξαναλέμε μπράβο στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος που έφτασε στα ίχνη αυτού του τέρατος και δυστυχώς, εάν κάνουμε έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, είχαμε πολλές συλλήψεις τέτοιων ανώμαλων. Ανώμαλων που είχαν στα χέρια τους σκληρό πορνογραφικό υλικό με παιδιά. Αυστηροποίηση, κύριε Καμπούρη, της νομοθεσίας. Ναι, επιμένω άλλο. Και το λέω. Ναι. Είμαστε ναι. Φρουφρού και αρώματα, δυστυχώς. Ποιος τα ακούει αυτό. Φρουφρού και αρώματα είμαστε. Πάμε, Κυριάκος, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυριάκος, σε ακούμε.